Άστε τι κάνετε, Άρτζε εδώ και καλωσορίστε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Καρύμματο με Nipswich που αλλού, το FC25. Καλωσορίσατε σε ένα μεγάλο επεισοδιάκι γιατί η Ipswich πλέον έχει βρει τον ρυθμό της. Πήρε μια τρομερά παλικαρίσια ισοπαλία στο τελευταίο παιχνίδι με την Tottenham. Έδειξε ότι ακόμα και με αυτό το στυλ ποδοσφαίρου μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τις μεγάλες ομάδες. Δεν παραδίδεται, δεν πάει απλά να επιτεθεί, να δώσει πόνο και ό,τι γίνει. Πάει για να πάρει βαθμούς. Αυτό το match με την Tottenham ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ένεση αυτοπεποίθησης για μας μετά τις δύο ηχηρές φαλιάρες από Liverpool και City. Και σήμερα έχουμε ακόμα ένα τεστ. Ξεκινάμε δυναμικά με μια ακόμα Big Six ομάδα, με τη Manchester United. Παρ' όλα αυτά, η United είναι 17η. Είναι 10 ολόκληρες θέσεις πίσω από την Ipswich, το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε με πάρα πολύ καλή διάθεση και σίγουρα με καλά προγνωστικά. Η United έρχεται στο Portman Road, η Ipswich είναι σε τρομερή κατάσταση. Το σημαντικότερο είναι ότι ο Φώτης Ιωαννίδης είναι σε τρομερή κατάσταση και ο ίδιος ξεχώρισε, εννοείται, στο προηγούμενο επεισόδιο. Για να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα απέναντι στην ομάδα του Erik ten Hag. Να πούμε εδώ πριν συνεχίσουμε ότι ο Mari Hutchinson πήρε το παίχτη του μήνα, κέρδισε το Player of the Month, Premier League Player of the Month για τον Οκτώβρη. Άρα έχουμε επισήμως τον πρώτο μας ποδοσφαιριστή που κερδίζει βραβείο παίχτη του μήνα. Μπράβο στον Mari Hutchinson που ήταν τρομερός, φανταστικός και ήμασταν και εμείς ομάδα πολύ καλή τον Οκτώβρη και χαιρόμαστε πάρα πολύ που αναγνωρίζετε η πορεία η δικιά μας αλλά και του νούμερου 10 της Ipswich. Συνεχίζουμε δυναμικά. Πανέτοιμη Ipswich απέναντι στη Manchester United, μόνο μία αλλαγή στην 11η μας. Ο Brian θα ξεκινήσει βασικό στη θέση του ελαφρώς κουρασμένου Greaves και ο Phillips δεν είναι σε τέλεια φυσική κατάσταση, παρόλα αυτά θα αγωνιστεί με τον Andre Santos πολύ πιθανότατα να πάρει μια συμμετοχή από τον πάγκο. Πάντως είμαστε έτοιμοι κυρίες και κύριοι στο Suffolk, στο Ipswich, στο Portman Road για μια πολύ μεγάλη επίσκεψη από έναν πολύ ιστορικό σύλλογο, τον οποίο ξέρουμε ότι αν συγκεντρωθούμε μπορούμε όχι να κερδίσουμε απαραίτητα, αλλά τουλάχιστον να πουσάρουμε, να δείξουμε ότι η Ipswich είναι εδώ για να πάρει αποτέλεσμα. Για να δούμε λοιπόν τι μπορούν να κάνουν σήμερα τα παιδιά του κύρα Μακένα. Ραϊχιούμ από νωρίς μπαίνει δυναμικά ο Τράι, κλέβει από τον Ράσφορντ και τώρα περιμένει την κίνηση του Mari Hutchinson και σηκώνει την μπάλα. Mari Hutchinson έχει επιλογές. Θα κάνει τσέντρα για τον Τέλα που μπαίνει στη φάση. Ο Ντελίτ με δύναμη απομακρύνει και τώρα ο Ράσφορντ θα διώξει με τον Ρις Νέλσον πάνω του που δυνατά. Ο Ζέρξη ψηλό κορμί. Και πολύ καλή πάσα τώρα από το δώσο Αζέρξη. Και φύγει ο Μπρούνο Φερνάντες σε πολύ καλό σημείο. Περνάει τον νέο Μπράιαν. Συνεχίζει την κίνησή του. Και θα βρει τον Κούντους. Κούντους επικίνδυνος. Μπερδεύεται και ο Μπράιαν κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό κόψιμο. Πρώτη πολύ καλή στιγμή στο μάτς. Από μια έμπνευση του Ζέρξη. Το συνεχίζει ο Μπρούνο Φερνάντες. Ο Κούντους βρίσκεται στο τέτα-τέτ. Αλλά ο άνθρωπος που έχει αντικαταστήσει τον κουρασμένο σήμερα Jacob Greaves, τον αρχηγό μας, ο Jacob Bryan, κάνει ένα τρομερό tackling για να αποσοβήσει το κίνδυνο. Στο παρόν δεν έχουμε δείξει δείγματα ότι μπορούμε να απειλήσουμε τη Manchester United. Εντάξει, μόνο 20 λεπτά έχουν περάσει. Για να δούμε τώρα που επιτέλους βγαίνουμε μπροστά. Ιωαννίδης. Περνάει το Leif Davis, θα πατήσει περιοχή, θα βρει το Ζέρξη. Επιτέλους θα σουτάρει United και επιτέλους θα απαντήσει ο Μούριτς. Και εδώ Ιωαννίδης θα δει κίτρινη κάρτα για την προηγούμενη του ενέργεια όταν έχασε την κατοχή. Ο Bryan θα καλύψει τον Ζέρξη. Ο Ράσφορντ θα παίξει μέσα εκεί που είναι ο Γούλφεντε. Θα βγάλει το σουτ ο Ζέρξη. Έχει πέσει ο Μούριτς. Ο Bryan. Ελέγχει πάρα πολύ καλά τη φάση. Τρομερή εμφάνιση προς το παρόν τον Ιρλανδό. Να η όμορφα με τον Ουγκάρτε πάνω του. Θα συνεχίσει ο Νέλσον. Δεν έχει πρόβλημα. Ο Ουγκάρτε κυνηγάει. Ο Νέλσον τώρα θα πατήσει. Πάει μέσα και δίνει στον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδη οπλίζει. Σουτάρει από εκεί. Ένα καλό σουτ. Ο Νάνα δυσκολεύτηκε. Επιτέλους. Η Ipswich δημιουργεί προϋποθέσεις. Αν και εν τέλει εξελίσσεται με ένα μακρινό σουτ. Τουλάχιστον είναι μια καλή ευκαιρία και κάπως έτσι με 0-0 θα λήξει το πρώτο ημίχρονο. Λιφτέβης. Σηκώνει ωραία για τον Ρις Νέλσον για την πρώτη φάση του ημιχρόνου. Νέλσον θα παίξει σέντρα εκεί που είχε το Χάτσον. Χάτσον με το κεφάλι. Ο Νάνα τη στέλνει σε κόρνερ. Ακόμα μια καλή στιγμή εδώ για την Ipswich που μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο φορτσάτι όπως τελείωσε το πρώτο. Πολύ ωραία ενέργεια και καλή κεφαλιά και του Hutchinson. Πολύ καλή σκέψη. Πήγε να κρεμάσει από εκεί τον Νάνα και τώρα έχουμε την πρώτη αλλαγή του Manchester United αμέσως. Δεν ξέρω γιατί δεν την έκανε απλά στο ημίχρονο Ten Hag. Θα περάσει έξω ο Rashford. Θα μπει ο Jadon Sancho, ο οποίος είναι δυστυχώς δανεικός στην Chelsea και παρότι είναι σχεδόν δεδομένο ότι στην πραγματικότητα θα συνεχίσει να αγωνίσει και στους μπλε και του χρόνου. Εδώ τον πήρε πίσω United. Και θα εκτελέσουμε με τον James Ward-Prowse. Ο Ιωαννίδης έχει σκοράρει μια πολύ ωραία κεφαλιά. Δεν τα καταφέρνει τώρα. Διώχνουν οι παίχτες United. Γούλφεντε στον αέρα. Πολύ καλός με τον Hume. Hume για τον Hutchinson. Hutchinson πατάει περιοχή. Συνεχίζει ο Hutchinson. Περνάει μέσα. Καλή προσπάθεια του Mari Hutchinson. Απελευθερώνεται. Τριπλάρει. Ψάχνει χώρο. Κρατάει μπαλά τώρα εδώ. Hutchinson θα πιεστεί. Και δεν θα καταφέρει να βρει τον Ρις Νέλσον. Η κατοχή είναι για τους κόκκινους διαβόλους που φεύγουν μπροστά με τον Bruno Fernandes. Λάθος εδώ. Λάθος από τον Ιωαννίδη ο οποίος πέφτει για tackling. Νομίζω στον Kobbie Mainoo. Και έχει ήδη κίτρινη κάρτα. Πολύ καλά. Είναι κόκκινη. Ο Φώτης Ιωαννίδης βλέπει τη δεύτερη του κίτρινη και αποβάλλεται από τον αγωνιστικό χώρο. Ποιος το περίμενε. Θα χάσει και το επόμενο μάτς. Απερίσκεπτη κίνηση από μένα τελείως. Περίμενα να θα προλάβω. Κόλλησε το κεφάλι μου. Περίμενα να θα προλάβω. Δεν είναι τρομερά κακή σκέψη να το κάνω αυτό όταν έχω παίχτη με κόκκινη. Με κίτρινη ήδη και τώρα έχω παίχτη με κόκκινη πια. Είμαστε με 10. Χωρίς το βασικό μας επιθετικό. Και Ζέρξη τώρα κατευθείαν για μέσω επόμενη φάση. Ζέρξη θέλει να περάσει, θα σκάψει και το Μούρις. Ευτυχώς δεν είναι καλή η ενέργεια του Ζέρξη. Βρίσκει την πάνω πλευρά του
οριζόντιο δοκού. Το 0-0 παραμένει τον O'Brien. Με χαρακτηριστική άνεση πάλι ο Ιρλανδός για τον Nelson. Nelson με τη μία εξουδετερώνει υπέροχα τον Delete και ξεχύνεται μπροστά ο Ρις Nelson. Με επιλογές. Ο Ουγκάρτα είναι εκεί. Κόβει προς τα μέσα ο Nelson. Κρατάει και θα πάρει για το φάουλ εδώ σε εξαιρετικό σημείο για την Ipswich. Πολύ κοντά στον ένα πέναλτι δεν είναι. Σε 72 η ομάδα με τους 10 παίχτες θα έχει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να απειλήσει τον νέο Νάν από εκεί. Και αλλαγή τώρα θα βγει ο Γκερέιρο για την Manchester United. Δεν έχουμε δει ακόμα ποιο μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Okay, είναι ο Νταλό. Δεν είναι σημείο για να το επιχειρήσει αυτό, αλλά απ' την άλλη, James Ward-Prowse είναι ρε φίλο James Ward-Prowse. Οπότε γιατί όχι, για να δούμε τι μπορεί να κάνει από εκεί. Το εκτελεί, είναι δοκάρι! Πάρα πολύ κοντά στο απευθείας γκολ από ένα τρομερό σημείο, από μια πολύ δύσκολη γωνία. Ο φανταστικός μας εκτέλεσης εδώ, James Ward-Prowse. Ακόμα ψάχνει το πρώτο του γκολ με στημένο με τη φανέλα Ipswich. Πάρα πολύ κοντά στο να το βρει τώρα. Σάντσο. Επικίνδυνος ο Τζέιζον Σάντσο τώρα. Επιτέλους η United μπορεί να φύγει, να σουτάρει και να σκοράρει στο 79, είναι το 1-0. Πρώτη φορά που φτιάχνει ένα κανονικό σουτ. Ο Σάντσο ανανεώνεται με το νούμερο 18 πλέον στην πλάτη. Βρίσκει ρίθια για την Manchester United σε μια στιγμή έτσι αδυναμίας για την Ipswich. Κακή αμυντική διαχείριση. Δεν έχουμε μπει πολύ στο μάτς, είναι η αλήθεια. Δεν έχουμε μπει στο μάτς. Είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή ακόμα και τώρα και έχουμε κάνει και τις φάσεις μας, αλλά νιώθω κάτι off από την αρχή αυτού του παιχνιδιού. Και το μάτς τώρα είναι στο 1-0, δύσκολα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Για να δούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Χάτσινσον. Τα έχει κάνει όλα και έχει συνεχίσει. Ο Μάρι Χάτσον θα τριπλάρει, θα το πάρει φάρο πάνω του. Το φέρνει αριστερό, σουτάρει, το έβγαλε ο Νάνα. Πάρα πολύ καλή στιγμή. Κρατάει μπάλα. Δίνει στον Χιούμ. Χιούμ περιμένει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εκεί παίκτες που μπορούν να τον βοηθήσουν. Χιούμ πίσω. Στο James Ward-Prowse δεν υπάρχει φάση. Η πάσα προς τα πίσω καταδίκασε αυτή την επίθεση. Η United θα πάρει μια περίεργη νίκη. Δεν νομίζω ότι ήθελε η Ipswich να χάσει αυτό το match και πιστεύω ότι μπορούσαμε και να κερδίσουμε. Δεν φάνηκε τρελή διαφορά επίπεδου. Υπήρχαν αυτά τα πρώτα 20-30 λεπτά που δεν πατάγαμε, αλλά εκεί από το 30 και μετά που το βρήκαμε και κάναμε και τις ωραίες μας φάσεις στο τέλος του πρώτου μέρους και μετά μπήκαμε και πολύ δυνατά στο δεύτερο, πίστευα ότι κάτι μπορεί να γίνει, αν και ξαναλέω δεν τόνιωσα πολύ το μάτς. Υπήρχε και η κόκκινη κάρτα του Ανίδη που ο τρόπος που την έφαγα δείχνει ότι δεν είχα μπει στο παιχνίδι σήμερα. Πρέπει να συγκεντρωθώ και εγώ και η ομάδα και να μπούμε στην επόμενη αγωνιστική πολύ πιο δυνατά. Δεύτερο παιχνίδι σήμερα πάλι σε Portman Road. Ετοιμαζόμαστε να χαρίσουμε. Θέλω να ψεύω μια πιο όμορφη βραδιά στους οπαδούς μας. Βασικά απόγευμα είναι, αλλά τέλος πάντων. Ο Τιάγκο Τομάς είναι αυτός που θα πάρει το χρήσμα. Θα ξεκινήσει βασικός. Σκέφτηκα και τον Χέρστ, αλλά δεν μου ταιριάζει πολύ και ο Χέρστ και ο Ντέλα μαζί στην ίδια ομάδα. Σκέφτηκα και τον Τάιζεν Μαέντα. Τελικά καταλήγω στον Τιάγκο Τομάς που είναι πιο κοντινός σε προφίλ. Ενώ παράλληλα να πούμε ότι έχει επιστρέψει και ο Κίναν Λούις Πότερ, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο. Έχει πέσει δυστυχώς στην overall, αλλά περιμένω να δω τι μπορεί να κάνει και αυτός, ο οποίος δεν έχει απλά να κερδίσει πίσω το ρόλο του να ξαναγίνει ένα καλό rotation piece, αλλά έχει να μας πει ότι είναι και καλύτερο από το Μαέντα, που ουσιαστικά ήρθε και τον αντικατέστησε σαν την καλή μας επιθετική αλλαγή, ας πούμε. Τέλος πάντων, μπορεί να παίξει με ρόλο ο Λουίς Πότερ, δεν είναι και ο πιο box office παίκτης, δεν έχετε έρθει για αυτόν, έχετε έρθει για να δείτε την Ipswich να προσπαθεί να κάνει το bounce back, να ανακάμψει και χωρίς το φώτιο Ανίδη να πάρει ένα πολύ μεγάλο διπλό στην έδρα της απέναντι στη West Ham. Και εδώ οι κάμερες εννοείται εστιάζουν στον πρώην παίκτη της, James Ward-Prowse. Πιέζει ο Nelson και κλέβει σε πολύ καλό σημείο. Και τώρα θα δει την πάσα στο Ντέλαπ, είναι εξαιρετική. Ντέλαπ, τη φέρνει στο αριστερό, εκτελεί, δοκάρι και στην πλάτη παρεόλα παραλίγο το Λάσο Τναγκουέρτ. Αλλά δραπετεύει εδώ η West Ham. Πολύ κρίμα για την Ipswich στο 5ο λεπτό, τεράστια ευκαιρία μετά το λάθος. Δεν ξέρω αν το πιστεύει, το έχασε αυτό ο Ντέλαπ. Και παραλίγο μετά να μπήκε το αυτογκολ. Τύχη χαμογέλαση στον Αριολά. Το μάτι ήταν ακόμα ισορροπημένο. Χιούμ στον Nelson. Nelson πατάει. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Δοκιμάζει το πλασέ από εκεί. Είναι ο Μαυροπάνος. Σκόνη ωραία για τον Nelson. Nelson θα κάνει το σουτ από εκεί. Πρώτη πολύ καλή στιγμή. Δεύτερη βασικά. Πρώτη στο στόχο. Ένα ουσιαστικό σουτ. Μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον James Ward-Prowse και από τον Ρις Nelson. Ο προηγούμενος τώρα πάει να εκτελέσει το corner. Στο 18 δυνατό, πολύ δυνατό. Θα διορθώσει και το παραλίγο λάθος του. Και αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια που βλέπουμε στο πρώτο ημίχρονο. Υποτονικό, βαρετό ματς θα έλεγα. Υπήρχε μια προσπάθεια εκεί έντονη στα πρώτα 20 λεπτά με τον Ρις Νέλσον να παίρνει πολλές φάσεις. Δεν ήταν πολύ αποδοτικός. Και το ματς είναι ακόμα στο 0-0. Σέσκο Μαυροπάνος! Η West Ham! Ανοίγει το σκορ. Και όσο ήταν το προηγούμενο επεισόδιο, δεν είναι το σημερινό προς το παρόν. Δυναμισμός. Καλή μπάλα, τρομερό επιθετικό ποδόσφαιρο. Φούλα αυτοπεποίθηση, πολλά γκολ. Δεν έχουμε δει τίποτα από αυτά σήμερα στα πρώτα δύο παιχνίδια. Παραδόξως ο Σέσκο βαράει, δεν το περίμενα, αλλά περίμενα ότι ο Σέσκο τον θες σε ένα τέτοιο χτύπημα στην περιοχή. Κάτι ξέρει ο Λοπετέγκη. Βρίσκει το Μαυροπάνο, πιάνει εξαιρετική κεφαλιά ο Μαυροπάνος. Ξεφτυλίζει λίγο το γουλφέντεν, τον νικάει κατά κράτος. Και είναι το 1-0. Χάτσον κλέβει σε καλό σημείο και πετάξει μπροστά. Εκεί περιμένει ότι ακόμα το Μας. Το Μας θα πάει στο Ρις Νέλσον, δεν πάει στον Ντέλαπο Νέλσον. Νομίζω τον Ντέλαπο ήθελε να βρει. Δεν τη χτύπησε καλά, η μπάλα περνάει έξω και έχουμε δραστικές εδώ αλλαγές. Έχει σηκώσει ήδη τρεις παίκτες, θα φέρει από κύριε Μακένα. Πάνω στη μία ώρα ακριβώς. Χάτσισον, Φίλιπς και Τιάγκο Τομάς θα αποχωρήσουν. Έρχεται ο Ογκμπένε στη θέση του Μαρι Χάτσισον. Ο Άντρεϊ Σάντος περνάει στη θέση του Κάλβιν Φίλιπς. Ενώ μπροστά είναι ο Κίναν Λούις Πότερ που μας τον δείχνουνε. Γιατί επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του.
μας τον στέρισε για τρεις ολόκληρους μήνες. Ο Λουίς Πότερ τώρα έρχεται και παίζει ως 4. Εκεί που ήταν ο Τιάγκο Τομάς, η σέντρα πάει να τον βρει. Με το που μπαίνει ο Λουίς Πότερ που είναι, ξέρω εγώ, ένα 40, πάμε και παίζουμε με σέντρες. Κοιτά, σε επικίνδυνο σημείο και μια σέντρα που είναι καλή για τον Σέσκο με τον Γκρίβς. Έρχεται ο Γουλφεντεν και είναι αυτός που καθαρίζει και γεμίζει μέσα για τον Ντέλαπ. Ντέλαπ ήρεμα με το κεφάλι για τον Πότερ. Πότερ, τώρα θα σηκώσει και τον Ντέλαπ. Καλή σκέψη και τον δύο. Ντέλαπ τη βάζει κάτω. Απορροφά όλη την πίεση. Ο Ντέλαπ δεν μπορεί να πάρει δεύτερη κόντρα το μαύρο πάνω. Και πάνω που ξεκινάνε οι καθυστερήσεις, η Ισουιτς δεν θα βγάλει ίσως την τελευταία της ευκαιρία για γκολ. Τέλος. Τέλος και έχουμε επισήμως το πρώτο μας πραγματικά κακό διάστημα σε αυτή τη σεζόν. Γιατί έχουμε ισοπαλία με Tottenham. Δύο συνεχόμενες ήττες με 0-1 από και οι θεωρητικά ομάδες καλύτερες από εμάς, αλλά πρακτικά η United δεν έπρεπε να κερδίσει αυτό το match. Στο σημερινό παιχνίδι θα μπορούσε να είναι έστω ένα βαρετό σβηστό χ. Ούτε αυτό. Το goal του Μαυροπάνου ήταν αρκετό. Επισήμως, περίοδος κρίσης, όχι, δεν θα το πω ακόμα, γιατί η ομάδα μας έχει παίξει τόσο ωραία μπάλα και έχουμε δει τόσο καλές ατομικές εμφανίσεις που πιστεύω ότι τώρα που θα επιστρέψει ο Ιωαννίδης ίσως το βρούμε. Μένουμε ακόμα σε θετικές σκέψεις, θετικό vibe. Πάμε να κερδίσουμε το επόμενο μάτς. Δεν ξέρω ποιος είναι αντίπαλος. Δεν με νοιάζει ποιος είναι αντίπαλος. Οκ, γίνεται. Μπορούμε. Πάμε να κερδίσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτό θα πάμε να κάνουμε. Ο Ιωαννίδης επιστρέφει στη βασική δεκάδα. Ο Μπράιαν πάλι, γιατί για κάποιο λόγο κουράζεται πολύ ο Γκρίβς. Αν και δεν είναι για κάποιο λόγο, ξέρω, γιατί έχει ρόλο στόπερ. Και ο ρόλο στόπερ του ξεπατώνει του παίχτε, γιατί του φορσάρει CPU πάρα πολύ συχνά να πιέζουν ψηλά. Τρέχει κοινό πάρα πολύ ο Γκρίβς, ακόμα και δεν τον χειριζόμαστε, οπότε ξεπατώνεται. Άρα ναι, ο Μπράιαν βασικό. Και για πάμε στο Μολυνιού. Πέναντι στην Γούλου, μια ομάδα που θα πρέπει να κερδίσουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε και ωραία εμφάνιση. Επιτέλου να ξεκινήσει το επεισόδιο, ρε παιδί μου. Να δούμε έναν καλό Ιωαννίδη, να δούμε έναν καλό Ντέλαβ. Για πάμε. Ιωαννίδη. Δυναμικά Ipswich στην πρώτη φάση του match με τον Χάτσον, ο οποίος συγκλίνει με τη μία και θα κρατήσει μπαλά. Όχι, έρχεται ο Άντρε, αλλά υπάρχει κατευθείαν φάουλ εδώ με τον Διακαήμα Σπόθο, ένα παίχτη που ονειρεύομαι για το κέντρο μας, τον Ζωάο Γκόμες, να χτυπάει νωρίς. Και Ipswich έχει το πρώτο του στημένο πολύ νωρίς μες στο match. Και Φίλιπς θα σηκώσει την κίνηση του Χάτσινσον, θέλει να μπει στο Σάμπα, του κάνει φάουλ. Αντούνια, πολύ καλή πάσα του Αντούνια για τον Χουάνκι Τσάν. Τσάν, το σουτ, παιδιά, το παγώνω. Να δείτε τι έγινε εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το γκολ του Χουάνκι Τσάν. Τι ακριβώς έκανε εκεί ο Μπράιαν. Το βλέπετε τώρα, ότι σταματάει για κάποιο λόγο. Τρέχει, σταματάει, κάνει βηματάκια και απλά δίνει χώρο. Εντάξει, αυτός ο τρόπος που καλύπτουν το κλειστό του στοκάρι, την κλειστή του γωνία, οι τερματοφύλακες, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, οκ. 1-0. 1-0, έτσι. Έτσι. Ρε, καταλάβατε. Είναι από εκείνα τα επεισόδια του σημερινού. Το πιστεύω, ρε φίλε. Είναι από εκείνα τα επεισόδια του σημερινού. Για πάμε να το διορθώσουμε το σφάλμα για όσους έχετε αντέξει και βλέπετε ακόμα. Σαράμπι απλώνει το πόδι του ο Μπράιαν, ελπίζω χωρίς φάουλ. Πάλι σου το από την κλειστή γωνία, το έβγαλε ο Μούριτς. Επαναφορά, επικίνδυνη Γουλς. Γουλφεντεν θα καθαρίσει. Χάτσινσον γέμισε ο Μούριτς δυνατά, τον βρήκε με τη μία κιόλας. Και ο Μάρι Χάτσον τώρα θα σηκώσει για τον Ντέλαπ. Για να δούμε αν θα προλάβει. Βρέχει κιόλας ο Ντέλαπ, δεν έχει πρόβλημα. Κάνει το κοντρόλ, εκτελεί πανέμορφο γκολ. Ipswich σκοράρει για πρώτη φορά σήμερα με τον Λίαμ Ντέλαπ. Πετάει ο Μούριτς με δύναμη μέσα αφού μάζεψε την μπάλα. Ο Μάρι Χάτσον έχει χρόνο, κοντρολάρει, βλέπει την κίνηση του Ντέλαπ. Αυτός κάνει το κοντρόλ. Χτυπάει με δύναμη. Να το σπάει ο Ντέλαπ. Πολύ καλός έλεγχος στις φάσεις παρότι τον τραβάγανε. Υπέροχο κοντρόλ και ξανά με αυτό το χαρακτηριστικό πλασέ που έχει. Πόσο φανταστικά βρίσκει την μπάλα. Ξαναλέω, είναι από τα πιο όμορφα τελειώματα που βλέπω στο FC25 αυτά του Ντέλαπ. Καλή παλιά για τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδη σηκώνει πανέμορφο για τον Νέλσον. Ρίτς Νέλσον βάζει την μπάλα κάτω. Σουτάρει πανέμορφο γκολ. 2-1 το γύρισε. Τις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου Ipswich. Με το Ρίτς Νέλσον, μία ακόμα μεταγραφή που είχε αποδειχθεί. A stroke of genius. Πραγματικά φανταστικός ο Ρίτς Νέλσον. Ήταν ακριβώς αυτό που φανταζόμουν όταν τον έφερα. Και ναι, είναι λίγο φλίαρος, είναι λίγο σπάταλος, αλλά ρε φίλε, είναι τόσο φαντογιούς, παιδιά, σας το λέω. Αν έχετε κάποιο career mode με μεσαία ομάδα Premier League, ακόμα και με μεγάλη και θέλετε μια τρομερή αλλαγή, ή με μεσαία ομάδα Premier League και θέλετε έναν έτσι πάρα πολύ φαντογιούς παίχτη, εκφραστή του κέντρου σας ή της επίθεσής σας. Ο τύπος είναι εξαιρετικός, είναι τρομερό δεκάρι, το οποίο δεν το περίμενα. Παίζει πάρα πολύ καλά σε αυτό τον ρόλο, που παίζει ουσιαστικά ως cam, ρε παιδί μου, όχι ως half winger όπως είναι ο Χάτσινσον. Είναι πολύ καλός στον άξονα, είναι καλός πασέρ. Τον είχα στο μυαλό μου σε ένα πολύ πιο κλασικό extreme. Θυμάστε τα πρώτα επεισόδια που είχα τόσο άγχος ότι δεν θα αποδώσει. Αποδίδει μια χαρά, κάνει τρομερή κίνηση. Πάρα πολλά τα εύσημα, έχω ξεχάσει να το πω. Στην τρομερή πάσα του Φώτιο Ανίδη, με πανέμορφο ποδόσφαιρο, με δύο πολύ ωραία γκολ. Ipswich είναι μπροστά. Λάθη, πολλά λάθη. Τι έγινε εδώ, ρε! Ρε, τι έγινε εδώ! Τι γκολ είναι αυτό που φάγαμε, με το που ξεκίνησε το ημίχρονο. Ρε, είσαι σοβαρή, ρε. Κοιτάξτε εδώ, όλη τη φάση. Γουλφεντεν. Δεν μπορεί να διώξει. Τον πιέζει ο Χουάνκι Τσάν. Και είναι γκολ. Έτσι απλά. Τέλεια. Έχει βάλει δύο γκολ ο Χουάνκι Τσάν. Είναι και τα δύο. Πάρ' το ένα χτύπα το άλλο, πραγματικά. Χάτσινσον. Φανταστικός! Βάζει την μπάλα μέσα. Συγκλίνει για τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης η εκτέλεση. Ο Σάντι Μπουένο έρχεται γρήγορα. Υπέροχο το πρώτο touch του ο Μάρι Χάτσινσον. Για να εξουδετερώσει. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο Τότι. Και πετάει την μπάλα μέσα. Τρέχει ο Φώτσο Ιωαννίδη. Δεν μπορεί να κάνει τελείωμα.
Όχι πάλι, όχι πάλι. Ρε, τι έχει παθεί άμυνα σε αυτό το μάτς. Πάνω που πανηγύρισε σαν τρελό στο 2-1 πριν, τι έχει παθεί άμυνα σε αυτό το μάτς, ρε φίλε. Τι του έκανε. Ο Μπελεγκάρ είναι αυτός τώρα. Τι, κοιτάξτε τι τρίπλες έκανε. Χάτρικ ο Χάνκι Τσάν. Χάνκι Τσάν τον κοιτάει, εννοείται. Όλη μας η άμυνα τον κοιτάει τώρα. Μπράιαν. Και παίζει ωραία για τον Μπελεγκάρντ. Πολύ δυναμικό αυτόν τον ώρα που έχει μπει. Ανοίγεται με τον Μπράιαν να κλέβει, να χάνει κατευθείαν. Κλασικά. Αντούνα. Με τον Λιφ Ντέιβις. Κρατάει τώρα ο Ιωαννίδης για τον Χάτσον. Δεν μπορεί να τον βρει. Θα πιέσει βέβαια ο Μάρι. Κατοχή παραμένει σε εμάς. Νέλσον νομίζω είναι offside ο Ιωαννίδης. Όχι, δεν είναι. Και θα βρει τον Ντέλαμπ. Ντέλαμπ με το κεφάλι από εκεί. Τίποτα. Και διώχνει ο Μπελεγκάρντ τον Χάτσον. Είναι καλή παλιά. Χάτσινσον. Δεν πήγε εκεί. Δεν ήθελα να πάω στον Νέλσον. Στον Ντέλαμπ ήθελα. Ωραία αλλαγέ. Yes. Και για τη Γουλφς. Και για εμάς. Βάζουμε Σάντος. Βάζουμε Χέρτ. Βάζουμε Σμόντιξ. Να δω τι θα αλλάξει. Για ένα λεπτό. Μπράβο, ρε Σμόντιξ. Πάμε. Σάντος. Σηκώνει για τον Ιωαννίδη. Έχουμε μία φάση. Ιωαννίδης. Ο Σμόντιξ μένει onside. Σμόντιξ. Η σέντρα. Εκεί που είναι ο Χέρτ. Διώχνει ο Μπουένο. Νέλσον. Γρήγορα. Όχι, δεν μ' άφησε. Δεν το πιστεύω. 3-4. 3 ήττες on the bounce. Ρε, δεν το περίμενα θα γίνει αυτό αυτή τη σεζόν καθόλου. Τύπου σε όλη τη διάρκεια. Έτσι όπως παίξαμε, έτσι όπως πήγαμε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα. Δεν ξέρω το mindset. Φταίω εγώ, δεν είναι. Είναι και από εκείνα που έχει πει. Απλά δεν. Ξέρεις, υπάρχουν μέρες που απλά δεν είναι FIFA days, ρε παιδί μου, και δεν σε πάει και το game. Σήμερα, okay, σε αυτό το μάτς δεν έχει πάει το game, έχει χαρίσει ένα-δύο γκολάκια. Αλλά δεν παίζω, δεν ξέρω τι γίνεται. Και σαφώς έχουμε κατρακυλήσει βαθμολογία όταν σε ένα ολόκληρο επεισόδιο δεν έχουμε πάρει ούτε έναν πόντο και είμαστε με 3 ήττες σερί. Εκεί που ξεκινήσαμε με 2 ήττες στη σεζόν, τώρα έχουμε 5. Είμαστε στους 18 πόντους κολλημένοι. Λίγα, μια νίκη να είχαμε πάρει, παιδιά. Θα ήμασταν τουλάχιστον στους 21, θα ήμασταν ένα πόντο πίσω από την Νότιχαμ. Είμαστε στη 10η θέση, στους 18 μας έχει περάσει η Νότιχαμ, μας έχει περάσει η Αστον Βίλα. Η Τσέλσι είναι ξανά, είναι στην 7η θέση. Η City προηγείται με 32, ξεκινάει ήδη να παίρνει απόσταση. Καλά, κατάλαβα θα γίνει βέλ. Η Wolves είναι 12η, η United σιγά σιγά θα έχει τον υποβασμό, είναι στους 14. Για να πέσουν αυτή τη στιγμή είναι η Sheffield, η Brighton και η επόμενη μας αντίπαλος, η τελευταία Crystal Palace. Μια ομάδα που χάλασε λεφτά, που έκανε επενδύσεις, που έχει σοβαρό ρόστερ, έχει έναν τρομερό προπονητή. Και τώρα είναι τελευταία. Βέβαια, η αλήθεια να λέγεται, η σημερινή Ipswich έχει κάτι τάσεις να ανασταίνει νεκρούς. Εγώ δεν απορρίπτω να γίνει κάποια νεκρανάσταση σήμερα εδώ στο Portman Road. Είναι πιθανότατα και η επιστροφή του Clark, αν τον χρησιμοποιήσει η Crystal Palace. 30 εκατομμύρια εδώ στο καλό που τη θέλω να το χρησιμοποιήσει. Αλλά ναι, η Ipswich έχει πολύ rotation γιατί η ομάδα είναι κουρασμένη. Ο Χέρτ θα ξεκινήσει βασικός μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο Giles στα αριστερά, στη θέση του Leif Davis. Ενώ βασικό επίσης έχουμε και τον Andre Santos. Πάμε λοιπόν να πατήσουμε play match, να δούμε τι μπορεί να γίνει σήμερα απέναντι στην χειρότερη ομάδα τη σεζόν. Σας παρακαλώ δηλαδή, νικήστε έστω τη χειρότερη ομάδα τη σεζόν. Εντάξει, η κάμερα είναι στον κύριο Μακένα και στην ομάδα που προθερμαίνεται. Είμαστε πολύ έτοιμοι. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι τέλος πάντων για αυτό το match. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια. Συγγνώμη κυρίες και κύριοι, απέναντι στην Crystal Palace. Με έναν σκοπό, να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Είμαι σε τόσο κακή κατάσταση που ακόμα και την ισοπαλία θα μπορούσα να αποδεχθώ, αλλά όχι, θέλουμε την νίκη. Και η αλήθεια είναι ότι έχοντας παίξει 2-3 κακά ματς σειρά, βλέποντας ότι σήμερα δεν είναι καλό FIFA Day για εμένα, και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, ειδικά παίζετε career mode, έχω πάει και έχω κάνει ρε παιδί μου σερί το ένα μετά το άλλο. Δεν έχω κάτι να σκεφτώ καθόλου, δεν έχω δει τι έχει πάει λάθος, δεν έχω προσπαθήσει να διορθώσω τίποτα από την ομάδα μου. Απλά παίζω και ό,τι γίνει, ενώ ξέρω ότι δεν παίζω καλά. Οπότε θα έχω έναν σκοπό σήμερα, μια μικρή αλλαγή. Δεν έχω αλλάξει τίποτα στα tactics. Θα προσπαθήσω εγώ να ηρεμήσω το παιχνίδι μου, να κρατήσω πιο πολύ μπάλα, να χτίσω τις φάσεις, γιατί υπάρχει μια τάση να πανικοβαλόμαστε στο σημερινό επεισόδιο. Η ομάδα έχει μερικά θεματάκια. Οπότε θα κρατήσουμε μπάλα εδώ. Παραδίδουμε βέβαια. Παραχωρούμε την κατοχή. Όπως και να έχει, θα πάμε λίγο πιο ήρεμα. Λίγο πιο τικιτάκα κατοχή σε αυτό το match. Το οποίο μας ταιριάζει. Δεν είναι το στυλ μας βέβαια. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και τελείως εκτός των παιχτών που έχουμε και του σχηματισμού που έχουμε. Για να δούμε πώς θα βγει. Χάτσινσον. Θα βγει μπροστά. Υπάρχει χώρος για να βρει μια καλή σέντρα στον Χέρστ. Ανανεώνει την κατοχή της εδώ η Ipswich. Νέλσον. Για τον Ιωαννίδη, ο οποίος προσποιείται και θα βάλει την μπάλα στην περιοχή. Ιωαννίδης συνεχίζει, ελέγχεται το Ραουμ μαζί με τον Holding. Είναι τουλάχιστον ένα corner στο 27 που ετοιμάζει να εκτελέσει ο James Ward-Prowse. Δυνατό για το κεφάλι του Ιωαννίδη. Ήπτατο Ιωαννίδη, την πιάνει την κεφαλιά. Όχι όσο γεμάτιος θα ήθελε, πάνω από το ριζόντιο δοκάρι. Είναι τελευταίο, ok, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να παίξει με αυτή την ομάδα δεν παίζει ρόλο η φόρμα της στο FIFA πάρα πολύ. Έχει ένα τρομερό roster. Τώρα φεύγουμε μπροστά με προϋποθέσεις. Ιωαννίδης θα δει τον Χέρτ, του σηκώνει. Χέρτ κάνει το control, έχει ένα γεμάτο shoot, το έχει. Επιτέλους ρε φίλε, επιτέλους ανοίγουμε σκορ. George Hurst, το 42. Ακόμη έσαι το Φωτιοανίδη. Το ψάχνει τον goal σήμερα, αλλά δημιουργικά δεν έχουμε παράπονο, είναι πάρα πολύ καλός. Σηκώνει πανέμορφα την μπάλα για τον George Hurst. Τα βρίσκει πολύ καλά με τους παρτενέρους στην επίθεση. Είτε το όνομα τους είναι Ντέλαμπ είτε Hurst. Εκτελεί ο George, πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα. Το control εννοείται, είναι ένας κλασικός center forward, χρήσιμος. Μας έχει κάνει να ξεχάσουμε οποιασδήποτε σχέση είχαμε για Αντεμπάιο, σκέψεις είχαμε για Αντεμπάιο, για δεν ξέρω και εγώ τι άλλο στυλ center forward, γιατί έχουμε George Hurst, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Giles το πάλεψε. Και την κράτησε μέσα και ένα λεπτό υπάρχει. Τουλάχιστον θα πάμε σε ένα μάτς. Βασικά δεν είναι πρώτο γιατί και με τη Γουλς μπροστά πήγαμε στα αποδυτήρια.
Θα πάμε σε ακόμα ένα μάτς τέλος πάντων, έχοντας προηγηθεί, όντας μπροστά στο σκορ από την τύρα, για να δούμε αν θα το κρατήσουμε αυτή τη φορά. Μπαίνουμε τώρα σε ένα δεύτερο ημίχρονο και δεν έχουμε λόγο να πιέσουμε πολύ. Δεν έχουμε λόγο να αλλάξουμε προσέγγιση. Έχουμε κρατήσει μπάλα, έχουμε την κατοχή. Δεν έχουμε δώσει πολλές επιθέσεις στην άκρος επικίνδυνη, θα πω εγώ. Crystal Palace το καταλαβαίνετε τώρα. Κοιτάξτε τι παλιά έβγαλε ο Τροσάρ, τρομερή επίθεση. Και τώρα θα φύγουμε μπροστά για τον Νέλσον. Νέλσον. Πέμπτη φάση πάνω του, συγκλίνει και ένα πολύ άσχημο τάκλιν πάνω του, το οποίο σίγουρα θα δει μια κάρτα. Και δεν ξέρουμε ακόμα τι χρώμα. Ήταν κακό, ήταν πραγματικά κακό το τάκλιν. Και είναι κίτρινη, οκ. Χιούμ. Ωραία για τον Χάτσινσον. Χάτσινσον βρίσκει τον Χέρστ. Χέρστ κάνει κοντρόλ με το κεφάλι. Έρχεται ο Γκουέχη. Κλέβει. Ενώ έχει πει στον αγωνιστικό χώρο και ο Έζε. Ναι, ρε Γκριβς. Δυνατό τάκλιν ψηλά. Και τώρα έχουμε την κόντρα. Και θα δώσουμε στον Ιωαννίδη. Ιωαννίδη για το Χάτσινσον. Πολύ ωραία μπαλιά. Χάτσινσον τη βάζει κάτω. Χάτσινσον εκτελεί από εκεί με δύναμη. Να το επιτέλους. Στη μία ώρα αγώνα. Ipswich διπλασίασε. Δεύτερη ασίστ για τον Φώτιο Ιωαννίδη. Και ο Χάτσινσον το πανηγυρίζεται όντως. Παίχτης του μήνα για τον Οκτώβρη. Σίγουρα δεν θα έχει ελπίδες για κάτι αντίστοιχο τον Έμβριτς όπως έχουμε παίξει αυτό το μήνα. Αλλά αυτό το goal είναι το goal επιστροφής. Είναι το goal που ξαναβάζει την Ipswich στον ίσιο δρόμο. Ράξα Ίκη. Θα βρει τον Ντουάρ. Μπορεί να γίνει επικίνδυνο και σαν μπαλά. Ντουάρ πολύ ωραία διαχείριση τη φάση για να δώσει τον Τροσάρτ. Τροσάρτ άργησε. Δεν ξέρω γιατί ο Εντουάρντ δεν σούταρε από εκεί. Πάνε στο Wharton. Κατοχή είναι για την Ipswich. Και πάλι παίζουμε λίγο πιο άμεσα. Είναι στο DNA μας το άμεσο ποδόσφαιρο, είναι αλήθεια. Το direct football. Καλές κάθετες μπαλιές. Θα ηρεμήσουμε βέβαια τώρα. Και μου συγκλίνει μια καλή μπαλιά για τον Χάτσισον. Χάτσισον πάτησε. Έδωσε στον Νέλσον. Νέλσον με τον Έζη πάνω του. Νέλσον θα κρατήσει. Νέλσον παίζει πάνω στον Wharton. Είναι σαν να κυνηγάνε να του δώσουν μια δεύτερη κίτρινη παίκτη τη Ipswich. Κέρστ συγκλίνει. Έρχεται ο Ιωαννίδης. Για να δούμε, θα σκοράρει σήμερα ο Φώτης. Όχι. Όχι τώρα τουλάχιστον. Προσπίτι όμορφα, τη φαίνει στο αριστερό, κάνει ένα ωραίο πλασέ ο Χέντερσον, το έβγαλε, δεν θα δούμε ακόμα τον goal του Ιωαννίδη σήμερα. Ο Γουλφέντεν εδώ έκανε ένα άσχημο τάκλινγκ στο Ντροσάρ και είναι κόκκινη κάρτα και το ήξερα. Διαμαρτύρεται πολύ ο Γουλφέντεν, δεν υπάρχει λόγος, είναι ένα κακό τάκλινγκ. Το πόδι είναι ψηλά, η τάπα είναι ψηλά, κοιτάει το πόδι του Ντροσάρ. Είναι σωστή απόφαση, θα το δούμε πάλι εδώ. Για να μην φύγει μπροστά, δεν είχα όρεξη να δεχτώ goal. Ο Κλάρκ έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο εδώ μεταξύ, τον βλέπετε εδώ. Για να δούμε τώρα γιατί έχει ελπίδες να βρει ένα goal και μετά ποιο ξέρει τι μπορεί να γίνει. Αλλά ο Γκριβς δεν μασάει. Πιέζει και πετάει μέσα με δύναμη. Εκεί που είναι ο Χέρστ, έχουμε σηκώσει αλλαγές γιατί η ομάδα μας είναι πολύ κουρασμένη, αλλά δεν μας άφησαν να γίνουν μετά την κόκκινη του Γουλφέντεν. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος, αυτό ήταν 2-0. 2-0, δεν καταφέρουμε να κάνουμε τις αλλαγές που έχουμε σηκώσει εδώ και πόση ώρα. Το οποίο με τσαντίζει λίγο γιατί κούρασα τους παίχτες μου, δεν έδωσα τις συμμετοχές που ήθελα. Αλλά όπως και να έχει, θα πάρουμε αυτό το τρίποδο που δεν θα το πανηγυρίσω ιδιαίτερα. Παίξαμε καλύτερα. Ως εκεί κράτησα την μπάλα λίγο. Δεν άφησα να παίξουμε πολύ ποδόσφαιρο για να στρώσουν λίγο τα πράγματα, να κρατήσουμε κατοχή, να μην πιεστούμε. Βρήκαμε τα γκολ ευτυχώς, θα μπορούσαμε κάλλιστα να μην τα έχουμε βρει. Και το μάτς να ήταν απλά υπερβολικά βαρετό 0-0 έτσι όπως έπαιζα, αλλά δεν πειράζει. Το δεχόμαστε. Είναι μια νίκη, είναι μια τακτική προσέγγιση που απέδωσε και αυτό είναι που μετράει στο τέλος της ημέρας. Με πω την αλήθεια, τώρα που κερδίσαμε, θα ήθελα να παίξω άλλο ένα μάτς γιατί έχουμε υποτίθεται πάρει ρυθμό για να έτσι ξεπλύνουμε την κατάσταση και την κατάδια αυτού του επεισοδίου που είναι το πρώτο αρνητικό επεισόδιο που κάνουμε αυτή τη σεζόν. Δεν πειράζει, θα ερχόταν κάποια στιγμή. Ήρθε λίγο νωρίτερα από ό,τι περίμενα, αλλά okay, θα το δεχτώ. Βέβαια, το επόμενο μας μάτς με την Chelsea και πιστεύω ότι λόγω της φάσης καλύτερα να μην το παίξουμε. Καλύτερα να μείνουμε σε 4 μάτς αυτό το επεισόδιο. 14 αγωνιστικές λοιπόν για την Ipswich, έχουμε φτάσει πλέον στο Δεκέμβρη. Και θα είναι ένας γεμάτος μήνας ο Δεκέμβρης και μετά μεταγραφές που δεν αποκλείω το να είμαστε ενεργοί. Το έχω ξαναπεί, πολύ πιθανό να είμαστε ενεργοί. Μπορεί και να μην είμαστε καθόλου, δηλαδή είναι δύο σταθμά. Ή θα κάνουμε 2-3 κινησούλες ή σχεδόν καμία. Βασικά, μην βάζω απόλυτα. Τέλος πάντων, μάλλον κάτι θα γίνει στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου. Θα το κοιτάξουμε. Αλλά προς το παρόν η Ipswich είναι 10η, η Everton είναι 10η, η Wolves πίσω, η United σιγά σιγά ανεβαίνει, αλλά είναι ακόμα αρκετά μακριά από εμάς. Η Ipswich έχει μας συγκεντρώσει 21 βαθμούς, η United είναι στο μείον 6. Η Chelsea, επόμενη μας αντίπαλος, είναι στην 6η θέση και ακριβώς επειδή είναι στην 6η θέση και δεν είναι σε τόσο τραγική κατάσταση ήταν στην αρχή τη σεζόν, θα το αποφύγουμε το ματσάκι να πάμε να παίξουμε όταν είμαστε πιο έτοιμοι. Η City ήδη ξεφεύγει. 14 αγωνιστικές μέσα στη σεζόν έχει 5 πόντους παραπάνω από τη Liverpool. Αυτά από μένα, παιδιά, ελπίζω να περάσετε καλά, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο και να μην περάσετε πολύ καλά, το κατανοώ. Αλλά ούτε εγώ πέρασα πολύ καλά. Τέλος πάντων, θα έρθουν και αυτά. Είναι μέσα στη ζωή, είναι μέσα στο career μου, τις δυσκολίες και το να πρέπει να βρεις νέους τρόπους να παίξεις. Μας μάθανε, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως η Ipswich δεν μπόρεσε σήμερα να επιβεβαιώσει το hype γύρω από την ομάδα. Όπως και να έχει, έχουμε χρόνο ακόμα. 14 αγωνιστικές είναι ένα πολύ καλό δείγμα και έχουμε ήδη 21 πόντους. Είμαστε ήδη στο top 10 και πιστεύω ότι το top 10 είναι κάτι που θα το καταφέρουμε. Και αυτός είναι ο σκοπός. Σκοπός βέβαια είναι, στόχος είναι η Ευρώπη, αλλά το minimum είναι 19η. Με 10η θέση. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα το πάμε καλύτερα. Μέσα στο επόμενο να σε καλά, σπάσε like, subscribe και όσο πάντα τι άλλο. Εννοείται, ξέρετε τι. Γεια σας.